Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλημέρα σας. Ανάλογα από ό,τι εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό μου. Βρισκόμαστε εδώ, στο City Skylines και στο νούμερο 39 επεισόδιο. Όπως θα είχατε ακούσει σε προηγούμενα επεισόδια, οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν αναβληθεί, πηγαίνουν για την επόμενη χρονιά και ο λόγος είναι ο COVID. Πάμε να δημιουργήσουμε συνθήκες COVID και στο παιχνίδι. Τι θέλω να πω, πάμε να φτιάξουμε κέντρα ελέγχου σε εισόδους, εξόδους και σε αεροδρόμια και σε λιμάνια. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το αεροδρόμιο. Βάζουμε αυτές τις τέντες έξω από τις αίθουσες αναμονής. Κλείνουμε και τις στάσεις του μετρό που θα μπορεί κάποιος να φύγει από εδώ. Ενώ δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να αποχωρήσει πριν περάσει από το μεγάλο κέντρο. Ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν μετρό πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και γενικά να είναι εμβολιασμένοι ή το οτιδήποτε. Όπως και να έχει, το παιχνίδι έχει μια δόση αλήθειας όπως με την πραγματική ζωή, αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Απλώς αποφάσισα στην πόλη μου να μην περνάει κανένας που να μην είναι εμβολιασμένος. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στη ζωή του είναι καθαρά δικιά του υπόθεση. Ας επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Φτιάχνουμε αυτήν εδώ την παράκαψη. Αυτός εδώ, για να σας πω εν ολίγης, είναι ο δρόμος που έφευγε από το αεροδρόμιο και θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Βάζουμε παντού στέγες και φτιάχνουμε ένα τεράστιο κέντρο ελέγχου. Όποιος έρχεται από το αεροδρόμιο, δηλαδή όποιος φτάνει στο αεροδρόμιο, περνάει από αυτό εδώ το κέντρο. Μένει για 2-3 μέρες, εξετάζεται, αν είναι φυσικά εμβολιασμένος, αλλιώς δεν επιτρέπεται να έρθει κανείς στην πόλη, και στη συνέχεια αποχωρεί στην πόλη για να συνεχίσει τις διακοπές του. Είμαστε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες και μόνο έτσι θα μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια. Πάμε να βάλουμε και το τείχος γύρω-γύρω για να μην μπορεί κάποιος να φύγει από εδώ χωρίς να έχει εξεταστεί. Και πάμε να γεμίσουμε τον τόπο μέσα. Βάζουμε παντού σκηνές. Όποιος έρχεται στην πόλη μπαίνει σε καραντίνα για 2 μέρες υποχρεωτικά. Έχει κάνει, δεν έχει κάνει τον εμβολιασμό. Μέχρι να εξεταστεί κιόλας, αν όλα τα χαρτιά είναι νόμιμα, να κάνει και τα απαραίτητα τεστ, αν όντως δεν νοσεί, γιατί ακόμα και οι εμβολιασμένοι νοσούν. Και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερος για να συνεχίσει τις διακοπές του στην πόλη. Σκληρό καθεστώς. Σχεδόν κανένα κράτος δεν το κάνει αυτό. Τους εμβολιασμένους τους αφήνουν, ναι. Αλλά εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Σβήνω μερικές σκηνές για να βάλω κάποιες σκηνές που παραπέμπουν σε νοσοκομιακά κέντρα. Να βάλουμε και εδώ κάποια έξτρα. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Θα σβήσω και εδώ μερικές σκηνές και θα βάλω αυτά εδώ. Έτσι θα πει κανείς ότι μπορεί να αποθαρρυθεί κάποιος για να έρθει στην περιοχή μας και έχει ένα δίκιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι παιχνίδι. Αποφασίζω εγώ. Δεν υπάρχει σε εισαγωγικά δημοκρατία στο παιχνίδι. Ό,τι θέλει ο δημιουργός μπορεί να κάνει. Και αυτό κάνω. Πάμε να φτιάξουμε και εδώ την είσοδο να μην φαίνεται έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι όμορφο αυτό που κάνω. Αλλά anyway. Και πάμε να φτιάξουμε και έξω από τον δρόμο, έξω από την παράκαψη, να βάλουμε μερικά πυροσβεστικά εδώ σε αυτόν εδώ το δρόμο που είναι κλειστός. Έφυγα τώρα από εκεί που έφτιαχνα για λίγο και φτιάχνω αυτό εδώ το κομμάτι που είχα ξεχάσει, συγγνώμη. Να σας πω, αυτό το κομμάτι είναι ο δρόμος που πηγαίνει σε διάφορες εξέδρες που βλέπουν για τη φωτιά μέσα στο δάσος. Και εννοείται πως απαγορεύεται να μπει ο πολίτης εκεί μέσα. Μπαίνουν μόνο καθαρά πυροσβέστες. Και επανερχόμαστε πάλι εδώ που είμαστε. Πάμε να κλείσουμε και αυτούς εδώ τους δρόμους, να μην επιτρέπεται να μπει. Αν και εδώ έχουμε βάλει τοίχο, δεν πειράζει. Βάζουμε και δύο χήματα ότι απαγορεύεται να εισέλθεις. Παλιά αυτός ο δρόμος εδώ πήγαινε ευθεία και έμπαινες μέσα στην πόλη. Τώρα έχει αποκοπεί
και απλά υποχρεωτικά πρέπει να περάσει μέσα από το κέντρο. Και μερικά οχήματα εδώ. Εντάξει, το βελάκι από το όχημα πρέπει να είναι από την άλλη μεριά. Ίσως δεν έχω κατεβάσει το αντίστοιχο από την άλλη μεριά. Και έχω κατεβάσει μόνο ένα. Αλλά μικρό το κακό. Βάζουμε και μερικά κάγκελα εδώ, ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Βάζουμε και δύο λεωφορεία της αστυνομίας εδώ. Αρκετά οχήματα πριν φτάσεις σε αυτή τη διασταύρωση της αστυνομίας για πάνε δεχόμενα. Τι άλλο να βάλουμε? Να βάλουμε εδώ και τις ειδικές δυνάμεις. Να βάλουμε και εδώ στην αρχή, όπου θα καταλαβαίνει ο κόσμος, ενώ είναι ήδη ενημερωμένος το τι θα ακολουθήσει με το που φτάνει στην πόλη, να το βλέπει κιόλας. Ότι εδώ δεν παίζουμε, έχουμε βγάλει το στρατό στο δρόμο για να είναι όλα ασφαλής. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτιαξα και το αντίθετο ρεύμα να περνάει μέσα από το κέντρο, να περνάει μέσα από το κέντρο, και αυτό μόνο και μόνο για να πιστοποιεί ότι έχω ξανακάνει τεστ και βγαίνω και από την πόλη ότι είμαι καλά. Αυτό θα διαρκέσει λίγες ώρες, όχι δύο μέρες όπως όταν έρχεσαι. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπαίνει και κανείς δεν βγαίνει από την πόλη έτσι. Να ξαναφυτέψουμε και το δάσος που χαλάσαμε. Αναγκαίο κακό το κάναμε αυτό εδώ. Και να το. Πολύ ωραίο το κέντρο. Να βάλουμε εδώ νερό που δεν είχαμε βάλει και το πήραμε χαμπάρι πολλά επεισόδια μετά. Δεν πειράζει, εντάξει, τη δουλειά την κάνει. Να βάλουμε και μερικά σκουπίδια εδώ. Όπως είδατε τώρα, κοιτάω ολόκληρη την πόλη στα πάντα, αν έχω ξεχάσει κάτι. Να βάλω και αυτό εδώ για τους νεκρούς που δεν είχα βάλει στο Ολυμπιακό χωριό. Να βάλω και εδώ σε αυτό εδώ το κομμάτι. Όλα καλά. Βάζω και εδώ στη λίμνη που έχουμε δημιουργήσει. Να σβήσω και μερικά δέντρα. Να βάλω και εδώ σε αυτό εδώ το πάρκο που δεν είχα βάλει. Βάζουμε ένα, δύο, νομίζω ότι είναι καλά. Πάμε να φτιάξουμε αυτό που ήδη σας έδειξα πριν. Θυμάστε εκείνο τον δρόμο που κλείσαμε με ταμπέλες και αυτά που λέμε δεν επιτρέπεται να μπει κάποιος μέσα στο δάσος? Είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν το είχαμε φτιάξει, τώρα το φτιάχνουμε. Είχαμε φτιάξει απλά το δρόμο, αυτό εδώ που σβήνω, και τώρα πάμε να φτιάξουμε και το υπόλοιπο. Να το εδώ. Φτιάχνουμε και λίγο με χώμα και το γεμίζουμε με δάσος. Θα το βάλουμε σε λειτουργία να δούμε πώς πηγαίνει. Ωραία. Μας μένει μόνο εκεί πάνω. Θα βάλουμε άλλα δύο εκεί πάνω. Ένα και ένα δύο. Και όλο αυτό είναι τεράστιο δάσος. Σβήνουμε, βάζουμε και άλλους δρόμους. Το κάνουμε έτσι και το γεμίζουμε δάσος. Νομίζω είναι εξαιρετικό. Όλο αυτό εδώ το μέρος δεν μπορεί να έρθει ο πολίτης, παρά μόνο η πυροσβεστική. Να βάλω και εδώ αυτό το είδος δάσους. Σβήνω και εδώ αυτά τα κομμάτια, γιατί θα μπουν πυροσβεστικά, θα μπουν οτιδήποτε. Και βλέπουμε όλο αυτό εδώ το δάσος έγινε όπως έπρεπε. Να βάλουμε και ένα αστυνομικό τμήμα εδώ. Βάζουμε δέντρα με το χέρι σε αυτό το σημείο που κάτι είχα βάλει, το είχα αφαιρέσει και απλά είχε μείνει σαν να πούμε η σκιά του. Σβήνω και αυτά εδώ τα δέντρα. Και κάπου εδώ
καταλαβαίνω ότι το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του χωρίς να το πάρω καν χαμπάρι. Κάντε μια εγγραφή. Πατήστε ένα like αν σας αρέσει το βίντεο. Πατήστε καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Και τα λέμε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.